και είναι, δεν ξέρω ακριβώς τι κατάφερα, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σου. Αεράτες καλημέρες σήμερα, ε. Αεράτες καλημέρες, ναι. Όντως. Δηλαδή, από το κρύο της Αθήνας, χθες είχαμε στον αέρα της Ιεράπετρα σήμερα. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται, σωστά. Κυρίως η βροχή. Κυρίως η βροχή. Αυτή δεν μας κάνει τη χάρη. Θα έρθει και αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, για δώστε μας τώρα κάτι καλό. Θυμάμαι ότι το πρόστιμο ήταν μεγάλο και ήταν για ασφαλιστικές εισφορές του ιδρύματος παλαιότερων ετών. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όντως, Μαρία, το πρόστιμο ήταν μεγάλο. Τώρα φτάνει σε 116.000 ευρώ. Ασφαλιστικές ασυνέπειες, όπως λέει και η πληροφορία που είχαμε. Το πρόβλημα είναι διπλό. Ναι. Το πρώτο σίγουρα είναι η ακούγεται το χρέος, αυτό ναι. καθεαυτό, δηλαδή των 116.000 ευρώ. Τρομάζει λίγο το ποσό. Είχαμε τη συνάντηση, είχαμε κανονίσει τη συνάντηση με το διοικητή του ΕΦΚΑ, πήγαμε στην διευθύντρια του ΙΚΑ Ιεράπετρας, φυσικά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Στο διοικητή του ΙΚΑ Κρήτης δεν μπόρεσε, οπότε φτάσαμε στο διοικητή ΕΦΚΑ που εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα. Συναντηθήκαμε χθες με τον κύριο Μπακαλέξη, ο οποίος είναι και διοικητής ΕΦΚΑ. Σε αυτό καθεαυτό, δηλαδή σε αυτό δεν μπόρεσε ο διοικητής να κάνει κάτι. Ναι. Πέρα το ότι μας είπε την προσωπική της του εμπειρίας, σε ασφαλιστικά ταμεία, ότι η υπόθεση όταν θα φτάσει στο δικαστήριο, γιατί λέμε για δικαστήρια, να διευκρινίσουμε ότι εμείς το τι έχουμε κάνει. Το πρόστιμο αυτό, μια και είναι παλαιότερων ετών ασυνέπειες, από το 2009 μέχρι το 2013 κυρίως, δεν υπήρχε και λογιστή στο γυροκομείο κτλ. Το πρόστιμο αυτό, ενημερωθήκαμε εμείς πια τον Αύγουστο του 2017 ότι υπάρχει. Mm-hmm. Για πρώτη φορά ενημερωθήκαμε τον Αύγουστο του 2017. Mm-hmm. Υποβάλαμε έμφαση στο ΙΚΑ Ιεράπετρας, που δικαιωθήκαμε για μηδενισμό του προστίμου κατά πλειοψηφία. Ναι. Στην τοπική επιτροπή. Στην τοπική, ναι, ναι. Επιτροπή που ξέρουν οι επαγγελματίες μας πολλές φορές. Έτσι. Ναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες, όσοι ήθιστε βέβαια, γιατί έτσι γίνεται από τις διοικήσεις του ΙΚΑ, το ΙΚΑ, το τοπικό κατάστημα της πόλης ή της περιοχής, τώρα που αφορά την Ιεράπετρα, το ΙΚΑ Ιεράπετρας έκανε προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής. Να. Και ξανά διεκδικεί τα χρήματα. Μάλιστα, ξανά μενά. Εκεί φτάνουμε λοιπόν. Ναι. Οπότε το 116, κύριε Αγγελάκη, φαντάζομαι ότι δεν είναι καθαρές εισφορές, είναι μαζί είναι και πρόστιμα. Είναι 63 οι καθαρές. Είναι 60. Δηλαδή, ναι, είναι αυτά τα χρόνια πανωτόκια. Είναι πρόστιμα και προσαυτής, ναι, ναι, ναι. Και πάει 116. Μάλιστα. Μαρία, λέω έτσι χαριτολογώντας, αλλά και στην κυριολεξία, πληρώνουμε ένα λεπτό την ώρα. Συγγνώμη, ένα ευρώ την ώρα. Μάλιστα. Πρόστιμο, δηλαδή είναι 25 ευρώ η μέρα, 750 ο μήνας. Πληρώνουμε 750 ευρώ προσάυξηση το μήνα. Μάλιστα. Είναι απίστευτο δηλαδή. Μάλιστα. Πώς γίνεται τώρα, άρα αυτό θα πάει δικαστικά, από θα πάει δικαστικά. Αντιλαμβάνομαι. Θα πάει δικαστικά. Το ΙΚΑ Ιεράπετρας έχει κάνει, λοιπόν, έχει προσφύγει στο πρωτοδικείο Ηρακλείου, οπότε θα πάει δικαστικά. Και γι' αυτό και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο κύριος Μπακαλέκη στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα. Από την εμπειρία του όμως ασφαλιστικά ταμεία που σας είπα, μας είπε ότι όταν φτάσει στο δικαστήριο η υπόθεση, με δεδομένο πρώτον τη φήμη της δομής, δεύτερον την απόδειξη ότι πράγματι εμείς σαν τωρινό συμβούλιο δεν γνωρίζαμε τίποτα μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Και τρίτον, με αποδείξεις πια, όπως δώσαμε και σε αυτόν, ότι η πρόθεσή μας είναι να μην χρωστάμε ούτε ένα ευρώ στον ΕΦΚΑ, πληρώντας ασφαλιστικές εισφορές των 22 πια εργαζομένων μας, χωρίς καμία καθυστέρηση, ούτε ένα ευρώ ανά μήνα. Το έχουμε αυτό σε απόδειξη. Δηλαδή, κρατούσαμε τα δύο τελευταία χρόνια ότι, δέστε κύριε Μπακαλέξη, κάθε μήνα η εισφορά μας είναι περίπου 6.000 ευρώ που τα πληρώνουμε μέχρι τελευταίο σέντ για 22 εργαζόμενους. Έτσι, πιστεύει και αυτός ότι ο δικαστής, και πιστεύουμε και εμείς, ότι θα μας απαλλάξει τουλάχιστον από τις πρόσθετες οφειλές, έτσι, από τα πρόστιμα δηλαδή κτλ. Και για τα υπόλοιπα να μπούμε σε κάποια ρύθμιση. Βέβαια, γίνονται και θαύματα. Και σε αυτό ελπίζουμε κι εμείς να μας απαλλάξει εντελώς. Έτσι, αυτό είναι ευχής έργου. Αυτό πια όταν φτάσουμε στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε λοιπόν απόφαση δικαστηρίου, γιατί δεν μπορούσε ο διοικητής του ΕΦΚΑ να κάνει κάτι για αυτό το πρόστιμο των 116.000 ευρώ. Τώρα, το δεύτερο όμως, Μαρία, που είναι θεωρώ εξίσου μεγάλο θέμα, είναι η απειλή του χρέους αυτού να μεταφερθεί στους προσωπικούς μας αφημί, προέδρων και μελών του ΔΣ από το 2009 και μετά μέχρι σήμερα. Η απειλή βέβαια ήταν εμφανής, μια και είχαν ξεκινήσει οι ενημερώσεις από το ΚΙΑΟ. Έτσι, αυτό με ό,τι συνεπάγεται για... λόγω του ότι οι επαγγελματίες το γνωρίζουν βέβαια αυτό. Έτσι, από το ΚΙΑΟ, Μαρία, είχαν έρθει, έρθει ήδη στους παλαιότερους προέδρους και μάλιστα επειδή είναι αποφανόντες, στους οικείους τους. Χαρακτήριο ότι τις επόμενες ημέρες θα δεσμευτούν οι λογαριασμοί τους. Μάλιστα. Και στους πόσο αποτρεπτικό είναι αυτό τώρα, Γιώργο μου, να θέλει κάποιος να κάνει καλό, να δώσει από το χρόνο... Απογοητευτικό είναι, όχι αποτρεπτικό. Απογοήτευση. Και να σκέφτεσαι ότι μπορεί να δεσμευτεί και η περιουσία σου και να πληρώνεις σπασμένα... Αυτό το σύννεφο ήταν πάνω από τα κεφάλια μας. Οπότε αυτό... Και επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν είχαμε ασφαλιστική ενημερότητα. Μάλιστα. Έτσι, οπότε χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα καταλαβαίνετε ότι το πρόγραμμα της ανακαίνησης του κτηρίου, του Ορφανοδάκιου Γυροκομείου και όλη μας η προσπάθεια είναι στον αέρα. Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα πώς να εκταμιεύσουμε σταδιακά το 1.400 που θα εγκριθεί τις επόμενες μέρες στην περιφέρεια. Μάλιστα. Τέρμα. Πάει το πρόγραμμα. Οπότε... αυτό θεωρώ ότι το κλείσαμε χθες. Με την... εμφάνιση, θα πω βέβαια εδώ, των σημαντικότερων θεσμικών αντρών του τόπου μας έτσι, και να τους ευχαριστήσω, τον επίσκοπό μας, τον κύριο Κύριλο, τον δήμαρχο της Ιεράπετρας, κύριο Καλατζάκη, τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Θαψανιώτη, που είχε και όλο το θέμα της επίσκεψης κανονίσει. Κανονίστηκε. Βέβαια μας βοήθησε, οφείλω να πω, και ο κύριος Δραγασάκης, που είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία και με το γραφείο του και με τον ίδιο από τις Βρυξέλλες που βρισκόταν. Παραθέτοντας λοιπόν μπροστά στον κύριο διοικητή την προσπάθειά μας σε πληρωμή παλαιότερων χρεών προς το ασφαλιστικό ταμείο του ΙΚΑ, αλλά κυρίως για την απόλυτη συνέπεια του έκανε εντύπωση, δηλαδή των τελευταίων μηνιαίων εισφορών προς το ΙΚΑ, αυτή την περίοδο των τελευταίων 24 μηνών, που έχουμε την ευθύνη ως νέο ΔΣ, προχωρήσαμε άμεσα εκεί επί τόπου δηλαδή στη διευθέτηση αυτού του σημαντικού θέματος. Δηλαδή και θα έχουμε τις επόμενες μέρες, αφού θα κάνουμε το αίτημα, και ασφαλιστική ενημερότητα και πάγωσε η ιστορία ώστε να απειλούνται τα δικά μας τα προσωπικά άφημη. Τουλάχιστον αυτό. Έτσι. Ναι, οπότε έχετε ελπίδες ότι δεν θα τυναχθεί το πρόγραμμα για την ανακαίνιση του γυροκομείου στον αέρα. Επίσης από και αυτό. Από που θα πάρουμε ασφαλιστική ενημερότητα τις επόμενες ημέρες, βέβαια. Δεν μπορούσαμε σε άλλη περίπτωση να πάρουμε. Δεν μπορεί να είναι χρωστά σε 116.000, να είσαι χωρίς ρύθμιση και να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα. Μάλιστα. Οπότε, συνοψίζοντας, τα 116 χιλιάρικα πάνε δικαστικά, ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά είστε αισιόδοξος, διότι υπάρχει συνέπεια στις ασφαλιστικές εισφορές τα τελευταία χρόνια. Έτσι, και θα πάρετε ασφαλιστική ενημερότητα ως φορέας, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να μην χάσουμε το 1 εκατομμύριο περίπου που είναι τα χρήματα της περιφέρειας για την ανακαίνιση. Ωραία. Οπότε έχουμε και θετικά, μάλλον περισσότερο είναι τα θετικά, θέλω να πιστεύω, αφού τη γλίτωσαν και οι άνθρωποι αυτοί που... Το θετικό είναι άμεσο, έγινε δηλαδή. Και για τα άλλα θεωρώ, έτσι, από την εμπειρία του, όπως σας είπα, μας είπε και ο διοικητής, ότι τουλάχιστον οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα θα αφαιρεθούν. Μάλιστα. Ωραία, τουλάχιστον αυτό. Και θα μπούμε σε μια ρύθμιση που θα είναι εφικτό προς εμάς να το πληρώσουμε. Τώρα είναι ανέφικτο. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ότι τώρα, αν θέλουμε να μπούμε σε ρύθμιση, ισχύει το 12 δόσεις των 10.000 το μήνα. Μα δεν τα έχουμε. Αν τα είχαμε, θα τα δίναμε. Ναι, αλλά δεν τα έχουμε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Έτσι.
Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, καλά είναι τα νέα, μπορώ να πω. Εντάξει, καλά είναι, Μαρία, τα νέα. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάντα από χαρακτήρας, αλλά, αλλά βλέποντας έτσι πραγματικά για τη μεριά του Προέδρου του Γυροκομείου, μιλάω τώρα, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον. Και αιτία είναι η εμπιστοσύνη και η αγάπη που μας δείχνει όχι μόνο ο απλός κόσμος, αλλά τώρα πια και οι θεσμοί, οι υπηρεσίες και οι φορείς γενικά. Έτσι, ανοίγουν οι πόρτες, είτε είναι στην περιφέρεια Κρήτης, είτε είναι στο Υπουργείο που πήραμε χθες, είτε στις διοικήσεις των μεγάλων ταμείων. Έχουμε αυτούς τους τηλεοβάτες δίπλα μας, η αλήθεια, τον επίσκοπό μας, τον δήμαρχό μας, τον βουλευτή μας, τον κύριο Δραγασάκη. Πράγματι τηλεφώνησε, ήταν μαζί μας, έστω τηλεφωνικά. Θεωρώ ότι θα βοηθηθούμε και θα πάμε πολύ καλά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, καλά τα νέα λοιπόν σχετικά σε σχέση με το προηγούμενο, μια χαρά. Καλή δύναμη λοιπόν και περιμένοντας το δικαστήριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά στο προσωπικό του γυροκομείου μας, που θα πω ότι απλά είναι υπέροχο. Και κυρίως εμπιστευόμαστε, ευχαριστούμε μάλλον τους ανθρώπους που μας έχουν εμπιστευτεί και μας το δίνουν καθημερινά. Είτε με προσφορές, είτε με τον καλό του στο λόγο. Και κυρίως, Μαρία, ευχαριστούμε αυτούς που, για άλλη μια φορά, αυτούς που μας έχουν εμπιστευτεί ό,τι σημαντικότερο στη ζωή τους, τους γονείς τους. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω αν κάτι ευχαριστούμε άλλο. Πολύ. Είμαστε εντελώς full. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε κανένα άλλο ένικο. Γιατί είδαμε τις προηγούμενες μέρες και είχατε αναρτήσει ότι... Είχαμε 5 θέσεις οι οποίες καλύφθηκαν. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, γρήγορα καλύφθηκαν από τη... Γρήγορα, ναι. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και αν τα πράγματα ήταν καλύτερα, όπως δηλαδή θα είναι όταν πάμε στο νέο κτίριο πια, πρώτα ο Θεός, θα πραγματικά... οι ανάγκες είναι μεγάλες και θα έχουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας αυτό πραγματικά που τους αξίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη για να τα παλεύετε καλά, όλα αυτά. Πολύ. Και θα τα ξαναπούμε αν υπάρχουν νέα. Καλά, λοιπόν, τα περισσότερα νέα για, τις ασφαλιστικές σας ασυνέπειες, τις δικές σας των προηγούμενων χρόνων. Να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα στο... Τα συμβούλια του συνέχεια, οπότε... Εντάξει. Ναι. Καλημέρα λοιπόν, κύριε Κυριακή. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.